Σκατά τον έκανες τώρα ρε μαμά, αυτή τη φορά σκατά τον έκανες. Γιατί τον έκανες έτσι μωρέ, ένα καφέ ζήτησα. Όχι μην με κοιτάς έτσι, εγώ σε παρακαλώ ένα καφέ ζήτησα. Δεν γίνεται κάθε φορά αυτό, κάθε πρωί, έχω δουλειά τώρα, έχω δουλειά, όχι, άκυρο. Άκυρο, δεν θέλω, δεν θέλω. Έχω δουλειά λέμε, ναι, μίλα με τη γιαγιά. Μίλα με τη γιαγιά. Μπράβο. Μπράβο. Σ' ακούω ακόμα όμως. Σ' ακούω ακόμα! Για να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Σ' ακούω, μωρέ! Γεια σας! Είμαι ο Daniel YouTuber και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη μαθέ Photoshop στο PKF! Στο σημερινό μας επεισόδιο θα μάθουμε ένα τέλειο εφέ, το οποίο λέγεται λέξεις Stimpy Row! Θα χρησιμοποιήσουμε το Photoshop φυσικά και θα δημιουργήσουμε ένα φανταστικό, μοναδικό εφέ που πραγματικά θα σας κάνει να ξεχωρίσετε για τις ικανότητές σας. Και για το απίστευτο μυαλό σας και τις ικανότητες και γάμο. Θα καταφέρετε. Αυτό θέλω, αυτό θέλω, το θέλω αυτό το πράγμα. Το λόγο της φωτιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πυροσβέστες, από τον άρχοντα της Mordor, ανταρχικούς. Από τη φιλή Ούγκα Ούγκα, από Δράκο και Μπάρμπι. Μια εταιρεία που τη λένε φωτιά και σε όποια άλλη περίσταση θέλετε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Επιτέλους. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο έγγραφο. Για να το καταφέρουμε αυτό, πρέπει να έχουμε πρόσβαση στο μενού των αρχείων. Πατάτε File και μετά New. Φυσικά μπορείτε να πατήσετε και Control N ή Command N. Εγώ σας δίνω. Εντάξει, αυτό το ξέρουν όλοι, ρε. Αφού εντοπίσετε το κουμπί New, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να οδηγήσετε το άσπρο βελάκι πάνω στο κουμπί και να πατήσετε το αριστερό κλικ του ποντικιού σας. Αυτό θα δημιουργήσει τριβή στο μηχανισμό του ποντικιού σας, το οποίο με τη σειρά του θα στείλει εντολή στον υπολογιστή σας. Ναι, ξέρω πώς να. Το ποντίκι που χρησιμοποιώ είναι το Razer Mamba. Αλλά για αυτό το μάθημα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο ποντίκι θέλετε. Το χρώμα του ποντικιού μπορεί να είναι κόκκινο, μπλε, ασημένιο, κανελί, πετρόλ. Δεν εξαιρεθεί. Σάπιο μήλο, βασιλικό κίτρινο. Στην πραγματικότητα, όλα τα ποντίκια κάνουν για το σκοπό αυτού του μαθήματος. Ας πάμε όμως στο Google να ψάξουμε το ποντίκι που σας ταιριάζει καλύτερα και να γίνει πιο άνετα στη διάρκεια αυτού του μαθήματος. Τώρα λοιπόν που επιτέλους ανοίξαμε το νέο μας έγγραφο και γράψαμε τη λέξη που θέλουμε, μπορούμε να προχωρήσουμε στα παρακάτω. Ναι, ναι. Πρέπει να περάσετε όλα τα απαραίτητα φίλτρα για να δημιουργήσετε το εφέ της φωτιάς. Και τελειώσατε! Αν θέλετε τώρα να παρακολουθήσετε το προηγούμενο μάθημα για το πώς να περάσετε τα φίλτρα για το συγκεκριμένο εφέ, να ξέρετε ότι διαρκεί μόνο 16 ώρες. Ευχόμαστε να μάθατε κάτι καινούριο σήμερα. Και μην ξεχάσετε πριν φύγετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Γεια σας! Στο διάολο! Στο διάολο να πας! Κάνε καφέ! Πρόσεχε, 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 θα χυθεί, θα χυθεί! Θα το πιω, θα ξεράσω και μετά θα σου πω. Ναι, ναι, ναι. Talk to the head. Μίλα στο χέρι. Θα το πιω, θα ξεράσω και θα σε πάρω. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα εδώ πέρα. Απίστευτος κακός, κακός καφές. Όχι, κακός καφές. Βρωμιάρης, κακός. Ρε, τι σκάτα καφές είναι αυτό σήμερα. Τι έπαθες, μωρέ. Το θέλω. Με θέλει και το θέλω. Το θέλω, σε θέλω. Σε θέλω.